Το Perseverance Rover της NASA βρήκε άλλον ένα ενδιαφέροντα βράχο στον Άρη, τον οποίο οι επιστήμονες ονόμασαν Saint Paul's Bay. Ο ιδιαίτερος αυτός βράχος, που βρέθηκε στον Άρη, διαθέτει εκατοντάδες σκούρες γκρι σφαίρες, μερικές από τις οποίες έχουν μικροσκοπικές τρύπες. Το Perseverance ανακάλυψε τον βράχο στις 11 Μαρτίου στο χείλος του κρατήρα Τζέζερο. Το ρόβερ εξερευνά τον κρατήρα και τη γύρω περιοχή από το 2021, αναζητώντας σημάδια παλαιότερης μικροβιακής ζωής. Οι επιστήμονες θεωρούν πολύ σημαντική αυτή την περιοχή και ισχυρίζονται ότι ο προσδιορισμός της γεωλογικής προέλευσης των χαρακτηριστικών της θα μπορούσε να προσφέρει πολύτιμες γνώσεις για το πώς εξελίχθηκαν τα πετρώματα κατά τη διάρκεια δισεκατομμυρίων ετών. Ο βράχος St. Paul's Bay βρίσκεται στις πλαγιές της περιοχής Witch Hazel Hill, μιας επιστημονικά σημαντικής βραχώδους επιφάνειας. Κάθε στρώμα βράχου μας δίνει περισσότερα στοιχεία για την ιστορία του Άρη. Ωστόσο, ο νέος βράχος με τις μικροσκοπικές σφαίρες και τρύπες μπορεί να έφτασε σε αυτό το σημείο του Άρη από κάποιο άλλο μέρος. Τα Rovers Opportunity και Curiosity της NASA είχαν εντοπίσει στο παρελθόν πέτρες με παρόμοια υφή στους κρατήρες Endurance και Gale. Οι επιστήμονες είχαν ερμηνεύσει εκείνους τους βράχους ως συσσωρεύσεις που είχαν σχηματιστεί από την αλληλεπίδραση υπόγειων υδάτων, τα οποία κυκλοφορούσαν στους πόρους των βράχων. Πέρυσι, το ίδιο το Perseverance εντόπισε πέτρες με υφή που έμοιαζε με popcorn, κάτι που έδειχνε επίσης ότι κάποτε τα υπόγεια νερά περνούσαν μέσα τους. Ωστόσο, αυτοί οι σχηματισμοί μπορούν επίσης να προκύψουν από ηφαιστιακές διεργασίες, όπως η ταχεία ψήξη των σταγονιδίων λιωμένου πετρώματος, κατά τη διάρκεια μιας έκρηξης ή αποκρούσης μετεωρητών. Καθένας από αυτούς τους μηχανισμούς σχηματισμού θα είχε πολύ διαφορετικές επιπτώσεις στην εξέλιξη αυτών των πετρωμάτων. Επομένως, η ομάδα εργάζεται σκληρά για να προσδιορίσει το πλαίσιο και την προέλευσή τους. Το Perseverance Rover εξερευνά, επί του παρόντος, το χείλος του κρατήρα Τζέζερο, όπου τα αρχαία υπόγεια ύδατα του Άρη μπορεί να αλληλεπιδρούσαν με βράχους, με τρόπο που δημιούργησε ένα περιβάλλον εντελώς διαφορετικό από αυτό που είχε εξερευνήσει το ρόβερ στο εσωτερικό του κρατήρα. Ήδη έχει συλλέξει ενδιαφέροντα δείγματα, τα οποία θα μπορούσαν να αποδεικνύουν αρχαία μικροβιακή δραστηριότητα. Τα δείγματα αυτά φυλάσσονται και θα σταλούν κάποια στιγμή στη Γη, μέσω της αποστολής Mars Sample Return της NASA. Ωστόσο, η μοίρα του προγράμματος είναι ακόμα άγνωστη λόγω του αυξανόμενου κόστους και της πολυπλοκότητας της αποστολής.